Και ζήσαμε και αυτό με τον Νίκο Μουτσινά και τη Μέρη Σνατσάκη. Πολύ ωραία είδηση, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, προφανώς είναι μια απόφαση που έχει πάρθει μετά από πολύ μεγάλη σκέψη και περισυλλογή και δεν φαντάζομαι ότι ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν πάμε να το κάνουμε. Τώρα, επειδή πάρα πολλές εκπομπές βγήκανε μετά και βγάλανε και δικά τους σενάρια για επέκταση της οικογένειας κτλ. Εγώ δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που θέλω να σχολιάσω, που είναι το μεμονωμένο γεγονός, το οποίο βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημα χείλη, δηλαδή ούτε από τον Νίκο ούτε από τη Μέρη. Βγήκαν κάποιες εκπομπές και είπαν ότι επιβεβαιώθηκε από το Δημαρχείο, κάποιες άλλες βγήκαν και είπαν ότι δεν έχουν κάποια επιβεβαίωση ούτε διάψευση από το Δημαρχείο. Τέλος πάντων, αν μείνουμε στο ευχάριστο γεγονός το οποίο είναι αυτή το σύμφωνο συμβίωσης, καλή αρχή και καλή συνέχεια. Okay. Γιατί γελάς? Εγώ το βρίσκω. Κοίταξε. Εγώ είδα σχόλια στο. Όχι τόσο στις εκπομπές, γιατί δεν πρόλαβα να πω πολύ τηλεόραση, αλλά στο ίντερνετ. Και ρε παιδί μου, στεναχωρέθηκα έτσι κάπως. Δηλαδή υπήρχαν έτσι κάποια. Ένα περίεργο έτσι. Μια περίεργη αίσθηση. Yeah. Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί μιλάμε τώρα για κάτι πραγματικά τόσο τρυφερό που κανένας δεν ξέρει ούτε γιατί γίνεται, ούτε τι συμβολίζει, ούτε τι προθέσεις υπάρχουν. Και δεν μας πέφτει και λόγος. Πραγματικά. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που αγαπιούνται πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς. Το έχουν πει, το έχουν φωνάξει, το έχουν διατυμπανίσει. Δεν μας πέφτει καθόλου εμάς λόγος να πούμε την αποψούλα μας, πώς αυτό μας φαίνεται, αν το εγκρίνουμε ή δεν το εγκρίνουμε και τι ζόρι τραβάμε στην τελική. Αυτό θέλω να πω. Και δεν το δηλαδή είδα σχόλια που ήμουν έτοιμη να απαντήσω. Ξέρεις ότι δεν απαντάω ούτε για μένα, αλλά εκεί ήμουν έτοιμη να πω από κάτω τσούκου 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 και να πω κι εγώ την αποψούλα μου στην τελική. Δεν ξέρω, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση που είμαστε τόσο έτοιμοι. Ρε παιδί μου, ένα τσακ θέλουμε να μας ρίξουν. Ναι. Ένα τσακ. Να το πετάξουν και εμείς να. Α, ωραία. Τέλος πάντων. Και δυσκολευόμαστε να μπούμε και λίγο και στα παπούτσια του δεν άλλου. Δεν μας αφορά πώς θα γίνει. Δηλαδή, η είδηση είναι είδηση προφανώς και μπράβο και σε αυτόν που την είχε την είδηση, γιατί είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, για δύο ανθρώπους που αγαπιούνται τόσο πολύ και προχωράνε σε ένα βήμα, δεν μας πέφτει λόγος γιατί γίνεται αυτό το βήμα και πώς και τι. Την αγάπη μας μόνο στέλνουμε, πάρα πολύ θετική ενέργεια και όλα τα αστέρια του κόσμου να κάνουν το όνειρά τους πραγματικότητα. Και Νίκο, μου σε περιμένουμε και στο πλατό.